Ξεκινήσαμε σήμερα τις εργασίες του 10ου συνεδρίου του ΙΑΚΕ. Ένα συνέδριο, θα έλεγα, επαιτειακό, μια που κλείνει τα 10 χρόνια ζωής, 10 χρόνια με πολλή προσπάθεια, μεγάλη συμμετοχικότητα, σε πανελλήνια και διεθνή, σε διεθνές επίπεδο. Τα πρώτα χρόνια σε πανελλήνιο επίπεδο και τώρα διεθνές τα τελευταία 5 χρόνια. Ένα συνέδριο το οποίο έχει αποτιμηθεί, έχει αξιολογηθεί από τους συμμετέχοντες πρώτα απ' όλα, τους συμμετέχοντες συζητητές, συνέδρους από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Αυτό γνωρίζει μια αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια και από πανεπιστήμια του εξωτερικού, τα οποία βλέποντας την συμμετοχή των συνέδρων, την ποιότητα των εισηγήσεων και τη θεματολογία, επιλέγουν να συμμετέχουν στο συνέδριό μας, επιλέγουν να φέρνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και να τα αναδεικνύουν στο συνέδριο του ΙΑΚΕ. Αυτό μας χαροποιεί, μας ικανοποιεί και δείχνει ότι η προσπάθειά μας έχει αποδώσει καρπούς. Σήμερα ξεκινήσαμε ήδη με τους ψυχολόγους της Ειρήνης, ένα φόρουμ το οποίο οι ψυχολόγοι της Ευρώπης έχουν δημιουργήσει και οι οποίοι επιλέγουν κάθε χρόνο να κάνουν το συνέδριό τους σε μια άλλη πόλη της Ευρώπης. Βλέποντας τα αποτελέσματα του δικού μας συνεδρίου, έχοντας μελετήσει τα πρακτικά των προηγούμενων ετών, επέλεξαν φέτος να συμμετέχουν και να εντάξουν το δικό τους συνέδριο μέσα στο δικό μας. Αυτό μας τιμά ακόμα παραπάνω. Έχει μεγάλη συμμετοχή και από συνέδρους και από πολίτες της κοινωνίας του Ηρακλείου και έτσι θα συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Για πρώτη φορά φιλοξενεί μέσα στο δικό του συνέδριο ένα δεύτερο συνέδριο που είναι οι ψυχολόγοι της Ειρήνης. Είναι Ευρωπαίοι ψυχολόγοι οι οποίοι κάθε χρόνο επιλέγουν μια χώρα της Ευρώπης για να πραγματοποιήσουν το συνέδριό τους. Φέτος λοιπόν επέλεξαν το Ηράκλειο και το ΙΑΚΕ την Κρήτη για να έρθουν να παρουσιάσουν τις έρευνές τους που έχουν να κάνουν με την ψυχολογία και με την ειρήνη στα πλαίσια της ψυχολογίας. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί φιλοξενούμε 15 χώρες, 43 πανεπιστήμια και 427 εισηγήσεις. Είναι ένα διεθνές συνέδριο το οποίο γίνεται για 10η φορά. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στηρίζει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Η έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΙΑΚΕ. Επομένως έχουμε μια πολύ στενή σχέση με αυτόν τον οργανισμό. Όμως είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Είναι η τρίτη φορά που ενθουσιάζεται και για το ΙΑΚΕ και για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αλλά και γενικότερα για την κοινότητα των εκπαιδευτικών. Γιατί αυτή τη χρονιά το θέμα είναι η μετανάστευση, αλλά κάτι το σημασία έχει η μετανάστευση για τους ανθρώπους. Οι καθηγητές δεν είναι σε θέση να το καταφέρουν. Αυτή τη χρονιά το θέμα είναι η μετανάστευση, αλλά και τη σημασία έχει η μετανάστευση για τους ανθρώπους. Και είναι μοναδικό το γεγονός ότι αυτό το συνέδριο συνδυάζει θέματα, την έρευνα με την... με τη μόρφωση, με θέματα εκπαίδευσης και το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό το ότι δεν συνδυάζουμε απλά έρευνα και εκπαίδευση, αλλά το ότι σε τέτοιες εποχές κρίσης βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε τόσο σημαντικά θέματα. Ζούμε σε εποχές κρίσης παγκοσμίως και η Ελλάδα έχει να λύσει τα ίδια προβλήματα, περνάει την ίδια κρίση όπως και στη Γερμανία αλλά και όπως και όλες οι άλλες χώρες παγκοσμίως. Και εδώ σε αυτό το σημείο μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα. Η εμπειρία του λέει ότι θα φύγουμε από εδώ όλοι μας και εδώ σε αυτό το σημείο μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα σημαντικά θέματα.